Κοίταξε να δεις. Ναι. Μέχρι αύριο εγώ θέλω το κορίτσι να είναι σπίτι του. Ωραία. Τι άλλαξε, έγινε κάτι, τι... Σήμερα. Έγινε κάτι σήμερα. Πώς δεν έγινε κάτι σήμερα. Γιατί... Εχθές την πήρε η κοπέλα εκεί πέρα. Σε λέω, εγώ φίλε, έχω βάλει θεός και δίμονας κάτω, στο κέντρο. Δύο λεπτάκια, επειδή σου είπα, έβαλα ανοιχτή ακρόαση, ερώτησα. Δεν έχεις πρόβλημα και το χαίρομαι, γιατί δείχνεις ότι έχεις την καλή διάθεση. Και είμαι εδώ με τα παιδιά της Νικολούλη. Λοιπόν, δεν σε πειράζει. Εντάξει, δεν με πειράζει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, όλο κουμπλέ. Είναι σίγουρο κουμπλέ. Δηλαδή να το θεωρήσω δεδομένο αυτό, έτσι. Ναι, ρε εσύ. Στην Νικολούλη, μην γίνει τίποτα, τίποτα δώρο και τέτοια. Δεν είμαστε αντίθετοι, ούτε είμαστε απέναντι. Ναι, απλά ακριβώς, γνωρίζετε. Δεν σε ενδιαφέρει να είσαι απέναντι από μένα. Τι είπατε? Με συγχωρείς. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα να είσαι απέναντι από μένα. Κύριε, τον προστατεύει. Απ' τη μία αυτό, απ' τη μία ακούμε σενάρια. Ακούμε πολλά σενάρια. Ποιος ότι προστατεύει ποιον, τι εννοείτε? Αυτό σας λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, ο προστατεύει το κορίτσι, γιατί το κορίτσι κάποιος σε κυνηγάει, θέλω να το σκοτώσουμε. Υπήρχε αυτό το πράγμα να του το έχει πει το κορίτσι, επειδή και μόνο είναι ανηλική, θα έπρεπε κατευθείαν να το πει στην αστυνομία. Να περιμένουμε λίγο μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, που να τελειώσει. Μπορούσα στο κάτω-κάτω περιτάκι να πω, παιδιά, δεν βοηθάω, δεν με αφορά. Όχι, οφείλω να πω, οφείλω να πω, δύο λεπτάκια, περίμενε να ακούσεις και κάνω. Οφείλω να πω ότι από την ημέρα που επικοινώνησα μαζί σου, έχεις δείξει τη διάθεση να βοηθήσεις. Αυτό οφείλω να το πω. Ωραία. Αν μπορείς, ακόμη και απόψε να πάει το παιδί, γιατί είναι κρίμα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση. Αν είναι στο χέρι μου, Γιώργο, ναι. Αν είναι στο χέρι μου, ναι. Αν είναι στο χέρι μου, τώρα θα πάει. Να σας ρωτήσω κάτι γρήγορο. Σήμερα ειδοποιηθήκατε, σας πήρε τηλέφωνο εσάς το... Ναι, κύριε. Ωραία. Σας πήρε τώρα που μιλάμε, δηλαδή πριν από λίγο το βράδυ? Ναι, κύριε. Ωραία. Σας είπε πρώτα απ' όλο ότι είναι καλά η... Είναι μια χαρά, ωραία. Ο λόγος που σας πήρε είναι γιατί έμαθε ότι κάνουμε και εμείς κάποια έρευνα και ίσως γι' αυτό θορυβήθηκε? Όχι. Δεν ξέρω. Αν μπορείτε να του πείτε και σήμερα να κάνει ό,τι μπορεί να επιστρέψει, δηλαδή να έρθετε σε μια επαφή μαζί του, να επιστρέψει η κοπέλα σήμερα, είναι μια κερδισμένη μέρα ακόμα. Έτσι, δηλαδή εγώ προσπαθώ. Δεν φοβάμαι εγώ δεν φοβάμαι. Ωραία. Άλλοι πρέπει να φοβούνται. Αυτοί που στέλνανε απειλές στα μένα, αυτοί πρέπει να φοβούνται, κύριε. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, σας απείλησαν σήμερα κάποιοι. Όχι σήμερα. Α, είναι καιρό. Είναι 2-3 μέρες. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Τους ξέρεις. Τους έχω πιάσει, Γιώργο. Γι' αυτό που σε λέω εγώ. Να μην γίνουν ιστορίες. Γιατί σου λέω τα κλάψουν οι μανάδες μετά. Βρισκόμαστε στην Κεσαριανή, στο δεύτερο σπίτι το οποίο έχει υποδείξει η μαθήτρια ότι βρέθηκαν εδώ τις πρώτες μέρες, ότι ερχόντουσαν και εδώ. Η πόρτα αυτή έχει κλείσει, είναι καινούριο το λουκέτο και η αλυσίδα. Που σημαίνει ότι... Κάποιοι γνώριζαν το πρόβλημα ή το έμαθαν αργότερα. Ή το έμαθαν αργότερα και φρόντισαν να το διασφαλίσουν. Την περιουσία αυτή. Μόλι
εμείς είχαμε φτάσει εδώ, δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο εσείς στο κινητό σας. Ναι, δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Πολύ σημαντικό, προς έκπληξή σας. Θεωρώ ότι ήταν μια θετική έκπληξη. Θα πρέπει, κύριε Τσούκαλη, να φτάνει μια εκπομπή να κάνει έρευνα για να κινητοποιούνται κάποιοι και στην προκειμένη περίπτωση να επιστρέφουν μια ανήλικη ή να εμφανίζουν σημάδια ζωής της, ενώ στην ουσία νιώθουν μια απειλή. Θα έλεγα το εξής. Μακάρι και το φως στο τούνελ να μην είχε δουλειά ούτε κι εγώ και να μην είχαμε τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν πολλά κενά στην πολιτεία που τα καλύπτει η Αγγελική, η Νικολούλη, εσείς, εμείς, ο κάθε εθελοντής. Γιατί εμείς όλοι εθελοντές είμαστε.